υποθέσεις θέλεις να λύσουμε. Τι εκκρεμότητες έχουμε. Ω, δουλίτσες πολλές, χαμούλες γίνεται. Επαγγελματικά. Επαγγελματικά, εντάξει, επαγγελματικά δεν έχω. Έχω μία παράσταση που τρέχει, οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτό το κομμάτι. Δεν έχω να λύσω κάτι. Τα προσωπικά μου είναι μια χαρά. Δεν ξέρω τι είναι. Οπότε η δεν λίτσα, έχεις εκκρεμότητες, δεν έχεις θέματα. Ξέρω εγώ, έτσι νομίζω. Λες να έχω για να το ξέρω. Όχι, αν είχες θα το ήξερες. Ναι, έτσι, όχι, εντάξει. Για να δούμε λοιπόν πώς είσαι. Επαγγελματικά, ένα σκύλος που τον έλεγαν φρίκι. Μάλιστα, ναι, αυτή είναι. Τι παράσταση είναι αυτή. Είναι μια ερωτική κομεντή να την πω, ερωτική κομμωδία να την πω. Την έχει γράψει ο Δημήτρης ο Κουρούμπαλης. Είναι... Ο Δημήτρης, ο Δημήτρης. Και εγώ έτσι είπα, ο Δημήτρης θα γράψει, ναι. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο... Είναι πολύ ταλαντούχος. Δεν ξέρω τελικά είναι παρά είναι ταλαντούχος, νομίζω, ας πούμε. Δεν, ο κόσμος έχει μπερδευτεί, ξέρεις τι γίνεται. Με αυτό το πράγμα, με την τηλεόραση και με κάποια σειρά που μας έχουν ταυτίσει πάρα πολύ, φαντάζεται ο κόσμος ότι μέχρι εκεί φτάνουμε. Όχι, υπάρχει κι άλλο, πολύ άλλο. Ο Δημήτρης, ας πούμε, εγώ δεν ήξερα, ούτε εγώ ήξερα ότι γράφει. Γράφει υπέροχα. Δηλαδή, στις πρόβες, επειδή έγραφε, ερχόταν το κείμενο σε τεύχη, διάβαζα. Κάθε φορά που ερχόταν η σκηνή, έκανα σαν 12 χρονών που περιμένει το περιοδικό. Τι διαβάζαμε τότε, Μαρίνα Κατερίνα, και να δω τι θα γίνει παρακάτω. Έχει ένα τέτοιο, ας πούμε, αυτό το έργο, πάρα πολύ έντονο. Μπράβο έχει... του. Είναι η πρώτη καλό. Φορά που γράφει. Όχι, όχι. Έχει ξαναγράψει, γράφει γενικότερα. Του αρέσει πολύ.